Καλησπέρα σας. Μαζί σας ένα ακόμα βράδυ από το ξενοδοχείο Μινώα Παλάς από τον Πλατανιά, λίγα μόλις 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες. Απόψε θα συζητήσουμε με τους υποψηφίους δημάρχους του Αποκόρωνα. Να καλωσορίσω αμέσως τη συντροφιά μας, τον υποψήφιο δήμαρχο κύριο Σταμάτη Γουράκη, επικεφαλής του συνδυασμού Αποκόρωνας Ελπίδα και Προοπτική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα. Τον κύριο Παντελή Καραγιαννάκη, επικεφαλής του συνδυασμού Αποκόρωνας Υγεία μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Κοντά μας ακόμα ο κύριος Νικήτας Μελισσάκης, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Μελισσάκη. Καλησπέρα και από εμένα, καλώς σας βρήκα. Και ο νυν και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Αποκορώνου, επικεφαλής της παράταξης Ενωτική Μαχητική Αποκορωνιώτικη Ανεξάρτητη Κίνηση, κύριος Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Να αρχίσουμε αμέσως τη συζήτηση με ένα ερώτημα το οποίο είναι κοινό για όλους σας και έχει να κάνει με το ζήτημα το οποίο θεωρείτε εσείς πρωταρχική σημασίας για την περιοχή σας και κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να προτάξει η επόμενη δημοτική αρχή. Όποια και αν είναι αυτή. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κουκιανάκη. Ποιο είναι για εσάς το ζήτημα που θα προτάξετε αν επανεκλεγείτε? Αποκόρωνας είναι, θα έλεγα, η πιο όμορφη περιοχή της Κρήτης. Όταν τον έπλαθε ο Θεός, είχε κέφια. Του δώσε λοιπόν απίστευτα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δεν εκμεταλλευτήκαμε στον βαθμό που θα έπρεπε να είχαμε εκμεταλλευτεί, προκειμένου να τα αναδείξουμε και να έρθουν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που θα του δώσουν την όθηση για να πάει λίγο παραπέρα. Η παρούσα λοιπόν Δημοτική Αρχή στόχευσε σε τρεις άξονες, που κατά κοινή ομολογία και οι τρεις άξονες πέτυχαν. Έπρεπε λοιπόν να δρομολογήσει, να συμβασιοποιήσει και να εκτελέσει τα ενταγμένα έργα προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, να δημιουργήσει συμμάχους στην προσπάθειά της αυτή, είτε τα Υπουργεία, είτε την Περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια, πράγμα το οποίο το πέτυχε στον απόλυτο βαθμό. Και παράλληλα, να οριμάζει μελέτες, μιας και δεν βρήκε όριμες μελέτες, προκειμένου να μπει, αν θέλετε, στην προσπάθεια και να φέρει μεγάλα αναπτυξιακά έργα στον Αποκόρωνα. Υλοποιήσαμε λοιπόν 17 εκατομμύρια έργα ενταγμένα που βρήκαμε. Δρομολογήσαμε 33 εκατομμύρια έργα για μεγάλα αναπτυξιακά έργα στον Αποκόρωνα, όπου είτε υλοποιούνται, έχουν ενταχθεί, είναι στη διαδικασία υλοποίησης. Και έχουμε δρομολογήσει και έχουμε υποβάλει προς ένταξη 19 εκατομμύρια έργα. Και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα έργα θα ενταχθούν, προκειμένου να δρομολογηθούν και εκείνα και να συμβασιοποιηθούν και να εκτελεστούν. Και παράλληλα, έχουμε μια γκάμα μελετών, όπου είναι έργα προϋπολογισμού 11 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου και αυτά όταν θα ανοίξουν οι προσκλήσεις να υποβληθούν και ο Δήμος του Αποκόρωνα να μπει επιτέλους στα μεγάλα σαλόνια, όπως λέμε. Να είναι δηλαδή και ανταγωνιστικός, διότι έτσι πρέπει, μιας και είμαστε ο δεύτερος Δήμος των Ορμών Χανίων σε κλίνες. Έχουμε 17.500 κλίνες μετά το Δήμο Χανίων. Έπρεπε λοιπόν να δρομολογηθούν έργα βιολογικών, καθαρισμών. Αδειοδοτήσαμε το βιολογικό των καλυβών. Δρομολογήσαμε μελέτη και ολοκληρώνεται αυτό το έτος που μιλάμε, παρά τις δυσκολίες, αλλαγή γραμμής αγιαλού, αγορά οικοπαίδου, η οποία ολοκληρώνεται και μέσα στο 2019 θα ενταχθεί, και μιλάω για το βιολογικό της Αλμυρίδας, για 7.000 ισοδύναμους κατοίκους, προϋπολογισμού έργου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωρήσαμε, παρά τα προβλήματα, και φαντάζομαι θα ανοιχθεί μια κουβέντα στην πορεία της συζήτησης, και δρομολογήσαμε τις όποιες αστοχίες, βρήκαμε και αρκετές αστοχίες στο βιολογικό του Γεωργιούπολης, και σήμερα εκτελείται το εργοστάσιο και ολοκληρώνεται η διαδικασία δημοπράτησης με 3,5 εκατομμύρια επιπλέον, δηλαδή το έργο 18 εκατομμυρίων ανεβαίνει στο κόστος 21,5 εκατομμύρια. Και μιλάω για το βιολογικό Γεωργιούπολης. Δρομολογήσαμε έργα οδοποιίας που τα αμέσως επόμενα δύο χρόνια προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ήδη δρομολογημένα. Κάνετε βέβαια έναν απολογισμό. Ναι. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν κάποιες νέες προτεραιότητες για εσάς. Ασφαλώς υπάρχουν. Άρα η παρούσα Δημοτική Αρχή, εφόσον ξαναπάρει την εμπιστοσύνη των αποκρονιωτών, θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο που σας είπα και παράλληλα να στοχεύσει σε νέες δράσεις. Και θα έλεγα ότι ο Χαράλαμπος ο Κουκιανάκης θα νιώσει ο ίδιος την ικανοποίηση και θα είναι η συνείδησή σου απέναντι στο έργο το οποίο έχει να επιτελέσει, θα έχει ολοκληρωθεί εάν στην επόμενη Δημοτική Αρχή ως Δήμαρχος ολοκληρώσει το Δημοτικό Γεροκομείο Αποκορώνου. Οφείλομαι μετά τις δομές που κάναμε του Δημόσιου ΕΕΚ
του ΕΚΑΒ, του Κέντρου Κοινότητας, του Βρεφικού Σταθμού, οφείλουμε αυτή τη δομή στην κοινωνία του Αποκόρωνα, προκειμένου όλους εκείνους, τους ανήμπορους που δεν έχουν τη δυνατότητα να ζουν στο περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, να τους δώσουμε τη δυνατότητα και οι ίδιοι να στεγαστούν δίπλα στα παιδιά τους, δίπλα στους συγγενείς τους και δίπλα στον χώρο που γεννήθηκαν. Μάλιστα. Και παράλληλα να δημιουργήσουμε μια αθλητική δομή μεγάλη, ένα πλειστό χώρο που θα φιλοξενεί, αν θέλετε, κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα στον Αποκόρωνα. Εκτός οι σχολικές μονάδες που επιβάλλεται, επαναλαμβάνω, και εκείνες να γίνουν. Μάλιστα. Όπως επίσης, για να κλείσω, θα έλεγα ότι η επόμενη δημοτική αρχή, όποια και αν είναι, μιας και το νομικό πλαίσιο αρχίζει πλέον και ανοίγει και δίνει τη δυνατότητα αυτή, να δει επιτέλους και το χωροταξικό, που σε επίπεδο χώρας κανείς δήμος δεν το έχει δει, κυρίως από τους δήμους της ενδοχώρας, ώστε να πάρει την ανάπτυξη που πρέπει ο τόπος μας. Κύριε Μελισσάκη, η δική σας προτεραιότητα. Εμείς, αλλά και εσείς, Σπύρος, έχουμε απόλυτη προτεραιότητα στα θέματα υγείας και παιδείας. Θα διεκδικήσουμε να δημιουργηθεί τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός αναλεκάνια απορροής. Να ενωθεί, να προχωρήσει ο βιολογικός της Γεωργιούπολης μέχρι την Επισκοπή, μέχρι το Ρέθυμνο, γιατί είναι η ίδια λεκάνια απορροής. Και αν σταματήσει ο βιολογικός στη Γεωργιούπολη, θα γίνεται μισή δουλειά, γιατί θα μολύνεται από ανατολικά, από την περιοχή της Επισκοπής. Επίσης, ο βιολογικός άμεσα πρέπει να προχωρήσει στην ενδοχώρα Αρμένου Νιοχωριό Σκύλο για να εξυγιανθούν οι πηγές. Τώρα το νερό της ίδρυυσης δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ποιοτικό και καθαρό, επειδή δεν δημοσιεύονται οι αναλύσεις του νερού, και θα ζητήσουμε να δημοσιεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα για να έχουν γνώση οι κάτοικοι. Τώρα εμφιαλωμένο νερό πίνουν πάρα πολλές οικογένειες, φίλτρα έχουν ή πίνουν το νερό και το σπίνι. Επίσης, θα αντικαταστήσουμε τις αμυαντοσωλήνες. Υπάρχουν πολλά χιλιόμετρα παλαιού τύπου σωλήνες αμυάντου ίδρυυσης, που γνωρίζουμε ότι ο αμύαντος είναι καρκινογόνο υλικό, και πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Πρέπει να γίνει εθνικό μητρό νεοπλασιών για να ξέρουμε τι ποσοστά καρκινοπαθών έχουμε στον Αποκόρωνα και κατά πόσο συμβάλλουν οι σωλήνες αμυάντου ή τα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και υπευρύσια που έρχονται για τη βάση του στο Μαράθι. Δηλαδή, η πρώτη προτεραιότητα η υγεία. Θα ζητήσουμε να αναβαθμιστεί το κέντρο υγείας Βάμου. Έχει πολλαπλά προβλήματα, έχει έλλειψη βασικών ειδικοτήτων, καρδιολόγου, παιδίατρου, ακτινολόγου, μικροβιολόγου. Δεν επανδρώνεται όλο το 24ωρο το ασθενοφόρο. Έχουν χαθεί συνανθρώποι μας από κορονιώτες, γιατί δεν υπήρχε πλήρωμα στο ασθενοφόρο και έπρεπε να έρθει από Χανιά ή από τον Καβρό, ή έχουν σωθεί κάποιοι άλλοι από κορονιώτες που ήταν πιο τυχεροί, γιατί και τη στιγμή που χρειαζόταν το ασθενοφόρο υπήρχε πλήρωμα. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Σγουράκη. Ναι. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Πιστεύω ότι ορισμένα θέματα τα οποία μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι ήταν αυτονόητα, τελικά δεν είναι. Για μας την πρώτη μέρα, η πρώτη μέρα θα είναι μέρα που θα δούμε την καθημερινότητα του πολίτη, γιατί η εικόνα την οποία παρουσιάζει αυτός ο όμορφος, όπως λέμε όλοι, από Κόρωνας, δεν είναι αυτή που μας τιμά. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά η νυν Δημοτική Αρχή δεν τα πήγε καλά με την καθαριότητα, που είναι ένα σημαντικό πράγμα. Και βεβαίως ξεκινάμε από αυτό. Βεβαίως ξεκινάμε από αυτό. Το αυτονόητο τελικά δεν είναι αυτονόητο. Εκεί έχω να πω το εξής, ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, μια δράση η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα στο Δήμο το δικό μας, που θα έπρεπε κατά την αντίληψη και την άποψή μας να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Θέλω να πω ότι τα σφακιά τον χρησιμοποιούν τώρα τουλάχιστον 2 χρόνια από ό,τι ξέρω. Είναι μια δράση η οποία βοηθά, δεν ρυπαίνει. Είναι μια δράση η οποία μειώνει τα κόστη, αλλά το κυριότερο είναι αυτό, ότι αντί να χρειάζονται 5-5,5 δρομολόγια με τα απορριμματοφόρα από το Δήμο από Κόρωνα προς το Ακροτήρι, στη Δεδισά δηλαδή, θα χρειάζεται πια ένα. Εκεί ήταν μια άστοχη σκέψη και απόφαση, προσωπικά θεωρώ, του Δημάρχου του ίδιου, με την έννοια ότι
τοποθέτησε, έβαλε μια πρόταση να τοποθετηθεί αυτή ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε ένα σημείο το οποίο ήταν απόλυτα ακατάλληλο. Αντέδρασαν και εμείς σαν αντιπολίτευση και η κοινωνία ολόκληρη της περιοχής, όχι για τη Ρυπαίνη, απλά για να αναδείξουμε το θέμα ότι πραγματικά ο τόπος αυτός δεν έκανε για αυτή τη δράση. Όταν ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία δεν ακούει τίποτα, βεβαίως πορεύεται μέχρι ότου όμως έρθουν τα πράγματα να τον πιέσουν, να την πιέσουν και τότε 20 μέρες πριν τις εκλογές να ανακαλέσει αυτή την πρόταση που έκανε, που εκεί είχε παραγγελθεί και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καταλληλότητας ό,τι μελέτες χρειαζόταν. Πέρα από το έξοδο, έχουμε μια καθυστέρηση τουλάχιστον ενός μισή χρόνου για να δημιουργηθεί αυτή η δομή η οποία είναι απαραίτητη για τον Αποκόρνα. Αυτό είναι το ένα θέμα, το πρώτο και κυρίαρχο των πρώτων ημερών. Θεωρώ ότι ο Αποκόρνας έχει πάρει ένα δρόμο από μόνος του, το δρόμο ανάπτυξης με τον τουρισμό, με την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, με λίγο με την αλία, με τη μεταποίηση, τα ελαιουργία, τα τυροκομιά, τη βιοτεχνία. Εμείς αυτό το δρόμο ανάπτυξης θα στηρίξουμε. Και πώς το στηρίζουμε αυτό το δρόμο ανάπτυξης? Θα στηρίξουμε λοιπόν τον τουριστικό τομέα, διατηρώντας το περιβάλλον καθαρό, δίνοντας καθαρά νερά, εξυγιένοντας τις πηγές μας με καθαρές θάλασσες. Άρα τι λέμε, προτεραιότητά μας είναι η βιολογική και όχι έτσι όπως το βλέπαμε μέχρι τώρα. Θεωρώ και έχει υποθεί και παλιότερα από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη και το παλιότερα το βάζω πριν από 6-7 χρόνια ότι το έλλειμμα στην περιφέρεια Κρήτης δεν ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μπορούμε και να το σηκώσουμε εμείς οι ίδιοι, έλεγε ο Περιφερειάρχης, ο νυν Περιφερειάρχης, έτσι. Που σημαίνει λοιπόν ότι οι προτάσεις μας δεν πρέπει να είναι φιδωλές. Οι πηγές των Αρμένων και του Στήλου και του Νιού Κοριού χρειάζονται αυτή την προστασία, πρέπει αυτό να γίνει άμεσα, αλλά έρχεται τώρα να δούμε, ας πούμε, και χωριά ολόκληρα τα οποία χρησιμοποιούν ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο όμως κατευθύνεται σε τόπους που δεν έπρεπε να φτάνει, έτσι, που επιζητούν και δημιουργούν τέτοια ανάγκη, αναφέρομαι στην Ασυγωνία, παραδείγματος χάρη. Ένα μεγάλο θέμα είναι το χρωταξικό, το οποίο έπρεπε να το έχει ακουμπήσει η Δημοτική Αρχή τώρα και 4 χρόνια. Αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το βάζουμε στο σιρτάρι να περιμένει. Υπάρχουν δεδομένα και πολλά προβλήματα, τα οποία πρέπει χθες να έχουν λυθεί. Δεν μπορεί οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να βγάζουν άδεια λειτουργίας, γιατί στην περιοχή τους, και αναφέρομαι στο Δήμο Αρμένων, δεν υπάρχει αυτή η δράση, έτσι, άρα δεν μπορούν να υπάρξουν την άδεια λειτουργίας. Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν, και είναι προτεραιότητα βεβαίως αυτή, δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που ο Δήμος Χανίων έχει εντάξει 8 σχολικές μονάδες, εμείς που την έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, μία σχολική μονάδα έστω, δεν καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να την εντάξουμε. Και εννοώ το γυμνάσιο Λύκειο Βάμου, και θέλω να πω ότι οι σχολικές στέγες έχουν προβλήματα. Όταν αυτό το καιρό που πήγαμε στα σχολιά, στα περισσότερα σχολιά του Δήμου του Αποκόρωνα, ακούσαμε τη σχολική κοινότητα πραγματικά να εκφράζεται έτσι, με ένα τρόπο που δεν θα έπρεπε να έχουμε φτάσει εκεί. Θέλω να επισημάνω άλλο ένα θέμα. Και να ολοκληρώσουμε. Ένα μόνο, το οποίο θεωρώ σημαντικό και θα πρέπει ειδικά σε αυτή την εκπομπή σήμερα να μας απασχολήσει σαν ιδιαίτερο θέμα, και το βάζω τώρα, είναι αυτό που σήμερα προσπαθεί να γίνει και είναι μια πρόταση της Δημοτικής Αρχής, είναι η βιομηχανία επεξεργασίας ελαιουργικών αποβλήτων. Αυτό εμείς θα το εμποδίσουμε. Θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί το σκοπό τον οποίο εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε, δηλαδή τον τρόπο ανάπτυξης των Αποκόρωνα, και γι' αυτό ζητώ κιόλας να γίνει μια ειδική ερώτηση από εσάς, θα έλεγα, σε όλους εδώ, να τοποθετηθούμε γι' αυτό το θέμα ξεκάθαρα. Αναμφισβήτητα. Ένα θέμα που έχει να κάνει και με την προστασία του περιβάλλοντος, του πλούσιου περιβάλλοντος. Θα το δούμε στη συνέχεια. Να δώσω το λόγο στον κύριο Καραγιαννάκη να μας αναπτύξετε κι εσείς, κύριε Καραγιαννάκη, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων σας. Είσαστε χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Έχετε υπηρετήσει παλιότερα ως δήμαρχος με διαφορετικό καθεστώς και νομικό πλαίσιο, βέβαια. Τώρα διεκδικείτε ξανά την ψήφο του Αποκορονιώτη. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Λοιπόν, ξεκινώ την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι κανείς δήμαρχος δεν θέλει να αποτύχει στο έργο του. Όλοι έχουμε την πρόθεση, όταν αναλάβουμε αυτό το καθήκον, έτσι πιστεύω και είναι κιόλας,
να κάνουμε τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί νιώθουμε και μια ηθική ικανοποίηση. Το λέω σαν με την εμπειρία που έχω. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές στο τέλος, όταν φτάνουμε στον απολογισμό, έτσι, ακούμε μια κριτική από διάφορες μεριές για τον νυν δήμαρχο κάθε φορά. Αυτό γίνεται, νομίζω, διότι υπάρχουν αποτυχίες στις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί. Στο Δήμο του Αποκόνου, λοιπόν, θεωρώ ότι έχουν ακολουθηθεί λάθος πολιτικές που είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα καθημερινότητας. Δεν είναι ότι το λέω εγώ αυτό το πράγμα, το λέει η κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόβλημα καθημερινότητας. Και τι είναι η καθημερινότητα? Η καθημερινότητα είναι η καθαριότητα, είναι η υδροάρδευση, είναι ο καθαρισμός των δρόμων, των αγροτικών εννοών και των κοινοτικών. Είναι η περιποίηση γενικότερα του περιβάλλοντα χώρου. Αυτό συνέβη σε εμάς τον Αποκόρονα, γιατί δεν υπήρχε, νομίζω, η κατάλληλη συνεργασία Δήμου τοπικών συμβουλίων. Αυτή είναι η άποψή μου. Για να κερδίσει ο κάθε δήμαρχος και κάθε δημοτική αρχή την καθημερινότητα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των σημερινών, των καινούριων μάλλον, κοινοτικών συμβουλίων. Τα πρώην λεγόταν τοπικά συμβούλια. Σήμερα ο Πλησθένης μας τα ονόμασε κοινοτικά. Η πρώτη μας δουλειά, λοιπόν, είναι να έχουμε μια τέτοια καλή σχέση με τα κοινοτικά συμβούλια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη μάχη της καθημερινότητας. Που η μάχη της καθημερινότητας, σας είπα ποιο είναι. Δεύτερη προτεραιότητα μας θα είναι να κάνουμε μια αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, ούτως ώστε να μπορούν να δουλεύουν σωστά και να παρεμβαίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, όπως είπα προηγουμένως, των κοινοτικών συμβουλίων. Σίγουρα στην καθημερινότητα, για να μην επεκταθώ πάρα πολύ, είναι η ίδρυυση που πρέπει να αντικατασταθούν. Είναι λάθος της Δημοτικής Αρχής και απευθύνομαι προσωπικά στον κύριο Κουκιανάκη, που δεν μερίμνησε να αντικατασταθούν, αν και υπήρξαν κοντήλια για υδροάρδευση, οι αμιαντοσωλήνες. Οι αμιαντοσωλήνες δεν έπρεπε να υπάρχουν σήμερα. Τέλος. Υπάρχουν όμως. Είναι παράπονο των κατοίκων ότι υδρεύονται μέσα από αμιαντοσωλήνες. Έτσι. Και δεν μπορούμε να το μεταθέτουμε. Είναι άμεσης προτεραιότητας. Όπως για μας είναι άμεση προτεραιότητα, μάλλον επίγουσα προτεραιότητα, τη γράφουμε στο πρόγραμμά μας μέσα, τη δημιουργία του βιολογικού Γεωργιούπολης, την κατασκευή του και διαφόρων άλλων βιολογικών που είναι, έχουν γίνει τα δίχτυα και δεν έχουν γίνει βιολογικοί, όπως είναι η Γεωργιούπολη και σε άλλα μέρη. Το ίδιο επίγουσα διαδικασία θα ξεκινήσουμε για την αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων. Αυτό όσον αφορά την καθημερινότητα. Και βέβαια, μία έλλειψη, ας πούμε, είναι το μη πλήσιμο των κάδων. Μία έλλειψη είναι, θεωρώ, ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα για την καθημερινότητα πάλι κάδοι μεγάλοι για τα ογκώδη, να μην είναι σκορπισμένα γύρω από τους κάδους κλπ. Δεν μπορούμε όμως να σταθούμε τόσο πολύ στην καθημερινότητα, έτσι, και είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αναφέρουμε που θα διορθωθούν. Θεωρώ ότι μπορούμε σαν δημοτική ομάδα να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα, επειδή έχουμε αυτή τη φιλοσοφία της συνεργασίας με τα κοινοτικά συμβούλια, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να το τονίσω εδώ, εμείς δεν παρεμβήκαμε στη διαδικασία εκλογής των κοινοτικών συμβουλίων και κανένα κοινοτικό συμβούλιο δεν είναι του Αποκόρνα γης μας, όπως υπάρχουν άλλα που λένε βάζουν τέτοιες δαμπέλες. Δεύτερον και βασικό θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η δημιουργία οπωσδήποτε υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας. Ο Δήμος δεν έχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή σωστή υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας. Υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτό. Εμπλέκονται κι άλλοι φορείς. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το ρόλο κανενός, έτσι, όμως νομίζω ότι μια κεντρική υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας που θα ελέγχει και θα είναι κάτω από αυτή την υπηρεσία όλες οι δομές που λειτουργούν και υπάρχουν στο Αποκόρο, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί. Ορίστε. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί. Πρέπει. Οπωσδήποτε να έχει τον πρώτο λόγο ο Δήμος και σαφέστατα όλοι οι σύλλογοι, όλα τα κοινοφελή ιδρύματα κτλ. Να δρούν συντονισμένα για αυτή τη δουλειά, επειδή είναι μεγάλη σημασία η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στην κοινωνία λόγω κρίσης.
την οποία βέβαια λένε ότι παρελκόμαστε, αλλά νομίζω ότι θα κρατήσει πολλά χρόνια ακόμα και θα υπάρξει. Θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν τη βοήθειά μας. Βεβαίως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να γίνει, ειδικά μετά από μια αναγγελία που έχει κάνει η κυβέρνηση ότι θα δημιουργήσει τα τοπικά χωροταξικά σχέδια. Πρέπει άμεσα να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να χρηματοδοτηθούμε και να το λύσουμε αυτό το θέμα, διότι αν δεν λυθεί η ανάπτυξη επί της ουσίας δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Βεβαιότατα, όχι δύο λεπτά, και περιβάλλον. Επιγραμματικά, κύριε Καραγιάννη, και ολοκληρώστε για να πάμε σε διαφημίσεις. Επιγραμματικά. Οπωσδήποτε περιβάλλον, φυσικός πλούτος θα πρέπει να ασχοληθούμε. Στον πρωτογενή τομέα εμείς θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, διότι βλέπουμε ένα κενό και πάσχιο πρωτογενή τομέα. Η παραγωγή και οι διάδεση της παραγωγής, επειδή κατέρευσαν οι ενώσεις και οι συνεταιρισμοί, άρα ο Δήμος θα πρέπει να δημιουργήσει μια υπηρεσία στήριξης, μια ομάδα ανθρώπων ειδικευμένων, οι οποίοι θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, θα δώσουν κίνητρα και ιδέες στους αγρότες να έχουν μια συνέργεια μεταξύ τους, να δημιουργηθούν καινούργιες δομές, ούτως ώστε συλλογικά και να παράξουν, αλλά και να τυποποιήσουν προϊόντα, ούτως ώστε να μπορέσουν να μπορέσουμε εμείς σαν Δήμος, σε συνεργασία με τον τριτογενή τομέα, να γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα, και, μπέρδεμα με την καλή έννοια, ούτως ώστε τα προϊόντα αυτά να προωθηθούν στον τουριστικό τομέα. Μάλιστα, πήραμε μια γεύση από τις προτεραιότητες σας. Θα πάμε σε αυτό το σημείο στο πρώτο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Ψηφίζω Κρήτη, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τους υποψηφίους δημάρχους του Αποκόρωνα. Θίχτηκαν αρκετά ζητήματα στο πρώτο μέρος της εκπομπής που έχουν να κάνουν κυρίως με την καθημερινότητα των δημοτών. Ένα από αυτά είναι και η αναβάθμιση του δικτύου ίδρευσης. Θα ήθελα να ρωτήσω τον δήμαρχο Αποκόρωνα, τον κύριο Κουκιανάκη, για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν προχωρήσατε σε αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου, κύριε Κουκιανάκη, ώστε να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για ποιοτικό νερό για όλα τα σπίτια, ακόμη και για την πιο απομακρυσμένη γειτονιά του Αποκόρωνα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν προήλθαμε από παρθενογέννηση. Είχαμε ήδη διατελέσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Η παρούσα Δημοτική Αρχή, λοιπόν, έπρεπε να κάνει μια στρατηγική πάνω στον τομέα των νερών, μιας και πιστεύουμε ότι τα νερά του Αποκόρωνα είναι ο θησαυρός του, είναι ο οικονομικός γίγαντας, ο κοιμόμενος οικονομικός γίγαντας, όπου θα του δώσει την όθηση να πάει παραπέρα. Παραλάβαμε λοιπόν ένα πολυδεδαλώδες σύστημα υδροάδρευσης του Αποκόρωνα, χωρίς να έχει την παραμικρή αδειοδότηση, να έχει δηλαδή καμία γεώτρηση, καμία πηγή, ούτε ελλείμμη του Κρονά, τις αντίστοιχες άδειες χρήσης νερού που επέβαλε ο νομοθέτης από το 2012 και μέχρι σήμερα. Αδειοδοτήσαμε λοιπόν, πήραμε τις άδειες χρήσης νερού για όλες αυτές τις πηγές γεωτρήσης και λίμνη του Κουρνά. Τι πετύχαμε με αυτό? Να γνωρίζουμε τι νερά έχουμε, ποιος παίρνει, πόση ποσότητα νερού παίρνει, είτε το έβινε αυτός είτε ο ΑΚΤΕ Δήμος, και παράλληλα να αφήνει την απαιτούμενη από τον νόμο, επιβαλλόμενη από τον νόμο, περιβαλλοντική παροχή, προκειμένου να μην βλέπουμε τα ποτάμια ξηρά το καλοκαίρι. Άρα, οι άδειες χρήσης προστατεύουν τα νερά του Αποκόρωνα. Το πετύχαμε αυτό. Παράλληλα, έπρεπε να δούμε και την ποιότητα των νερών του Αποκόρωνα. Αναθέσαμε λοιπόν σε ένα νόμιμο θεσμικό φορέα, όπως είναι το ΤΕΗ, να παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση όλες τις πηγές γεωτρήσης δεξαμενές του Αποκόρωνα, που είναι πάρα πολλές. Αφού πρώτα εξηγιάναμε όλες τις δεξαμενές του Αποκόρωνα, και δεν θέλω να πω τι βρήκαμε μέσα και πώς οι δεξαμενές αυτές δεν είχαν καν ούτε την ασφάλεια του κλειδώματος. Παράλληλα, θα έπρεπε να δρομολογήσουμε έργα τα οποία δυστυχώς, αν και πέρασαν 4 ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε να αξιοποιηθούν, και να υδρεύσουμε περιοχές ή να αρδρεύσουμε περιοχές όπου το νερό υπολείπεται το καλοκαίρι. Εντάξαμε λοιπόν από το μηδέν, αφού οριμάσαμε, 2 μελέτες ίδρευσης, προϋπολογισμό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έχουμε ήδη εντάξει στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Είναι στη διαδικασία δημοπράτησης και αφορούν την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βάμου, τη βόρεια-ανατολική πλευρά, όπως είναι ο Κεφαλάς, Δράπανος, Σούρης, Ελιά, Λικοτιναρά, Ξηροστέρνη, αλλά και την περιοχή Γεωργιούπολης, η οποία ναι, μεν ιδρεύεται από τη λίμνη του Κουρνά, αλλά δεν έχει ούτε ποιοτικό νερό,
όπως θα έπρεπε να έχει, αλλά φαντάζεστε και με την ραγδαία εξέλιξη, την τουριστική ανάπτυξη που έχει πάρει η περιοχή, ότι σε λίγα χρόνια η περιοχή αυτή θα έχει πρόβλημα ίδρυυσης, δοδότησης. Εντάξαμε λοιπόν και αυτό το έργο. Την ώρα που έχουμε τόσο πλούσιες πηγές στον αποκόρονα. Ναι, αλλά αυτά για να γίνουν χρειάζεται προσπάθεια από την παρούσα δημοτική αρχή. Από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις της Μάζας, 1.800 το ένα, 1.700 το άλλο, σύνολο 3,5 εκατομμύρια. Προχωρήσαμε δε και ολοκληρώσαμε, οριμάσαμε μελέτη που έχει να κάνει με την άρδευση της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Μπάμου, προϋπολογισμού 2.752.000 ευρώ, όπου αναμένεται μόνο η, αν θέλετε, η ανακοίνωσή της, και είναι το μοναδικό έργο άρδευσης που θα ενταχθεί στο νομό Χανίων. Άρα θεωρώ ότι καλύψαμε αυτό το κομμάτι και προβήκαμε δε σε άλλες παρεμβάσεις, όπως είναι στον κεφαλά προϋπολογισμού 200.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου, προκειμένου μέχρι να εκτελεστούν αυτά τα έργα, να μπορέσουμε να υδροδοτούμε και να αρδεύουμε την περιοχή αυτή, χωρίς να έχει το πρόβλημα το καλοκαίρι. Εκτός τις άλλες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, όπου αν δείτε τις επεκτάσεις δικτύων άδρευσης και ίδρευσης στον αποκόρονα, δεν όλοι μαζί οι Δήμοι του νομού, δεν θα φτάνουν τα υλικά τα οποία έχει πάρει ο αποκόρονας, και δίνω συγχαρητήρια στους υπαλλήλους του Δήμου για την προσπάθειά τους, την υπερπροσπάθειά τους αυτή, όπου μπόρεσαν και τα κατάφεραν και σε αυτό το κομμάτι. Υπολείπονται πολλά ακόμα να γίνουν. Γι' αυτό και ο σχεδιασμός μας ήταν δεκαετής. Δεν μπορεί λοιπόν να ρίχνουμε ευθύνες σε μια δημοτική αρχή με αυτό το ύψος των έργων. Και είναι, αν θέλετε, και εκφράζω και ένα παράπονο, διότι ούτε στα προγράμματα, αλλά ούτε και στα λεγόμενα στα debate που έχουμε κάνει, κανείς δεν έχει αναφερθεί αν θα συνεχιστεί η προσπάθεια της παρούσας δημοτικής αρχής και αν αυτή την γκάμα των έργων την οποία έχουμε δρομολογήσει, προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, που τα έχουμε γραμμένα στο φυλάδιό μας, κανείς δεν έχει διαψεύσει το ελάχιστο όσον αφορά τα έργα αυτά και επικεντρωνόμαστε, σωστά θα έλεγα εγώ, στην καθημερινότητα. Υποθέτω πάντως ότι θα συνεχιστούν τα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ναι, όποια λοιπόν και αν είναι η επόμενη δημοτική αρχή. Να δεσμευτούμε εδώ ότι τα έργα θα συνεχιστούν και θα πρέπει να αναδεικνύουμε το έργο, το αναπτυξιακό έργο το οποίο έχει κάνει η παρούσα δημοτική αρχή. Mm-hmm. Όσον αφορά την καθημερινότητα, όχι, γιατί θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ναι, μόνο λίγο πιο σύντομα, ναι, να παρακαλέσω. Το πόρτα-πόρτα στις περιοχές Αλμυρίδα, Καλύβες, Καβρό, Λίμνη Κουρνά, Γεωργιούπολη. Υπάρχει αυτό το ζήτημα, κύριε Κουκιανάκη. Ασφαλώς υπάρχει σε όλους τους Δήμους. Και έχει να κάνει και με την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων. Και έχει να κάνει, κυρία Παπαδογιαννάκη, και με την κουλτούρα όλων μας. Εκλείσαμε όμως, όταν ο επισκέπτης βλέπει συσσωρευμένα σκουπίδια σε διαδρομές ορεινές, σίγουρα αυτό δεν είναι μια καλή εικόνα για τον αποκόρονα. Ακούστε να δείτε. Εκλείσαμε 7 χωματερές στον αποκόρονα που τις βρήκαμε. Έτσι. Όσον αφορά το χωροταξικό. Ασφαλώς και δεν είμαστε ο μόνος. Όλοι οι Δήμοι της χώρας δεν το έχουν πείσει. Τώρα που άλλαξε το νομοσχέδιο και ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα, 1 εκατομμύριο χρειάζεται. Πού θα το βρει ο αποκόρονας? Θα πρέπει και η δική εξουσία να μπει μπροστά, να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους Δήμους να αναθέσουν μελέτες και να προχωρήσουμε. Ασφαλώς και είμαστε υπέρ. Μάλιστα. Κύριε Καραγιαννάκη, είπατε πριν ότι ναι, πρέπει να αντικατασταθούν οι αμυαντοσωλήνες, πρέπει ακόμη πολλά να γίνουν για την καθημερινότητα. Το υποστηρίζουν αυτό όλοι όσοι βρίσκονται απόψε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσω ωστόσο πώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να αξιοποιηθεί όλο αυτό το υδάτινο δυναμικό που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος του Αποκόρονα και αν αυτό το βάρος μπορεί να το σηκώσει μόνος του ο Δήμος ή είναι απαραίτητες συνεργασίες με οργανισμούς όπως για παράδειγμα είναι ο ΟΑΚ. Λοιπόν, εγώ προηγουμένως είπα ότι είναι κατεπήγον το θέμα της αντικατάστασης των αμυαντοσωλήνων και είπα, Δήμαρχε, ότι θα έπρεπε να το εισβάλλει κατεπήγον. Από τη στιγμή που υπάρχουν χρήματα, έχουν γίνει διάφορες εργολαβίες, θα έπρεπε να έχουν αλλάχθει. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα οι αμυαντοσωλήνες. Απλά έγινε παράβλεψη. Μάλλον κάτι τέτοιο έχει γίνει. Διότι δεν είναι μεγάλο έργο η αντικατάσταση των αμυαντοσωλήνων, για να μην είχαμε αυτά τα παράπονα σήμερα. Αυτό και τελειώνουμε. Όσον αφορά τώρα το υδάτινο δυναμικό του αποκόρονα, το οποίο εγώ χρησιμοποίησα ένα ορισμό προχθές, ότι είναι διάφανος χρυσός. Θησαυρός, είπε ο κύριος Κουκιανάκη, και σε κάθε περίπτωση είναι ο πλούτος σας. Το ίδιο πράγμα, είναι ο πλούτος μας. Λοιπόν, έχουμε ένα λαλούμ στον αποκόρονα όσον αφορά το υδάτινο δυναμικό. Άλλος αρδεύει σε μια περιοχή, άλλος σε μια άλλη περιοχή, άλλος δίνει νερό ύδρευσης. Δεν φτάνει το νερό ύδρευσης στην τάδε περιοχή, πουλάει στο Δήμο κάποιος άλλος κλπ. Υπάρχει δηλαδή ένα μπέρδεμα πολλών φορέων,
οι οποίοι διαχειρίζονται κομμάτια ή μάλλον ορισμένες ποσότητες νερών, τα οποία νερά φεύγουν και σε άλλες περιοχές εκτός από την περιοχή του Δήμου του Αποκορώνα. Λέμε λοιπόν για να μην υπάρχει αυτό το μπέρδεμα και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, διότι έχουν πολλά προβλήματα. Έχουμε αυτό το πλούτο, ο οποίος μας δημιουργεί πολλά προβλήματα και φταίμε, νομίζω εμείς, φταίει ο τρόπος που μέχρι σήμερα το έχουμε αντιμετωπίσει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε ακατάλληλο νερό άρδευσης σε συγκεκριμένη περιοχή του Δυτικού Αποκορώνα. Το νερό άρδευσης στο Δυτικό Αποκορώνα είναι ακατάλληλο για πότισμα μιας συγκεκριμένης δυναμικής καλλιέργειας, η οποία αναπτύσσεται αυτό το καιρό στον Αποκόρα, που είναι το αβογκάντο. Λέγοντας ακατάλληλο, τι ακατάλληλο εννοείτε? Εννοώ ότι η μίξη, ναι, βλάπτητο, δεν είναι ποιοτικό. Η μίξη η οποία γίνεται μίξη. Για το αρδευτικό νερό. Για το αρδευτικό νερό, λέω. Για το αρδευτικό ρωτώ και εγώ, αλλά μου κάνει εντύπωση. Γίνεται μίξη του νερό του Ζούρμπου, που έχει πολλά χλώρια, με καθαρό νερό από τις πηγές Στήλου Ιερμένων. Η μίξη αυτή λοιπόν δημιουργεί ένα νερό το οποίο έχει μια συγκέντρωση όντων χλωρίου που είναι απαγορευτική για να ποτίσουμε το συγκεκριμένο, όπως λέμε, οι επιστήμονες. Και αυτό βέβαια έχει αποδειχθεί στην πράξη, διότι όσοι ποτίζουν με αυτό το νερό έχουν προβλήματα και δεν κάνουν τη διαδικασία να αποχλωριώσουν το νερό μέσα από ειδικά φίλτρα, που αυτό ανεβάζει το κόστος. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το θέμα ή θα έπρεπε να έχει μπει σε μια διαδικασία λύσης. Από τη στιγμή που έχουμε μια τέτοια δυναμική καλλιέργεια, η οποία αποφέρει έσοδα σε όσους καλλιεργούν και θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το τομέα, όμως δεν μπορούμε να φυτέψουμε πια εάν δεν εξασφαλίσουμε καθαρό νερό. Καθαρό νερό δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε λόγω του ότι γίνεται η μίξη, άρα πρέπει να λυθεί κάπως το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα για την άρδευση πάλι είναι ότι έχουμε πολύ ψηλή τιμή στο Δυτικό Αποκόρωνα. Έχουμε χωράφια τα οποία ποτίζαμε με φυσική ροή μεγάλες εκτάσεις, δηλαδή ξεπερνάνε τα 2-3 χιλιάδες στρέμματα τα οποία ποτίζαν με φυσική ροή, και σήμερα δεν τα ποτίζουμε με φυσική ροή, επιβαρυνόμαστε με ένα ποσό το οποίο ποσό είναι πολύ μεγάλο, απαγορευτικό, ανακυβικό εννοώ, απαγορευτικό για να καλλιεργήσεις. Γιατί ο ΤΟΕΒ, στον ΤΟΕΒ πουλάνε το νερό, ο ΟΑΚ. Φανταστείτε τώρα. Εμπλέκονται λοιπόν πολλές υπηρεσίες. Άμπραβο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν. Η πρότασή μας, η πρόταση δικιά μας είναι ότι τα ίδια προβλήματα, περισσότερα ποσότητας παρά ποιότητας, τα ανέφερε ο Δήμαρχος, έχουμε στη Γεωργιόπολη και στο Βάμμο όσον αφορά το νερό ίδρευσης. Άρα λοιπόν απαιτείται να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Που στόχος όλης αυτής της συζήτησης, μα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βέβαια, έτσι, δηλαδή Δήμος, Περιφέρεια, το ΕΒ, ο ΑΚ, γύρω από ένα τραπέζι, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση από μηδενική βάση, να βρούμε μια άκρη, που η άκρη αυτή θα έχει να λύσει άμεσα ορισμένα προβλήματα, όπως είναι της ποιότητας νερού, για να μπορούμε να καλλιεργούμε, και μακροπρόθεσμα, μέσα στα πλαίσια του διαχειριστικού της Κρήτης, το οποίο έχει εκπονηθεί και υπάρχει, να αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη, την κεντρική ευθύνη διαχείρισης των υδάτων του Δήμου του Αποκόρωνα. Γιατί έχουμε και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα ωφελούνται από το νερό του Αποκόρωνα και το Ρέθυμνο και τα Χανιά και το Ακροτήρι. Βέβαια, από τις πηγές της Αργυρούπολης. Ποιος επιβαρύνεται για την καθαριότητα των πηγών, των ποταμών και όλα αυτά τα πράγματα? Δεν θα έπρεπε οι ωφελούμενοι να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο? Αυτά θα τα λύσει λοιπόν αυτή η συζήτηση που λέμε εμείς να ξεκινήσει από μηδενική βάση με όλους τους εμπλεκόμενους, ούτως ώστε να μπει ένα νοικοκύρεμα σε αυτό που λέμε διάφανος Χριστός στον Αποκόρωνα, και να, όχι να έχουμε ωφέλη σαν Αποκόρωνας, αλλά να έχει όφελος στο περιβάλλον, το περιβάλλον του Αποκόρωνα. Μάλιστα. Κύριε Μελισσάκη, η δική σας η θέση, ο δικός σας σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι ζητούμενο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το ποιοτικό νερό, όχι μόνο ίδρευσης και άρδευσης. Ασφαλώς. Εμείς λέμε ότι το νερό είναι ένα κοινό αγαθό, ένας φυσικός πόρος. Δεν πρέπει να γίνει εμπόρευμα. Για το νερό ίδρευσης ζητάμε να είναι δωρεάν
να κατοχυρωθεί από το Σύνταγμα αυτό η αδάπανη χρήση του νερού για την ίδρυυση από τους πολίτες ή έναντι μια συμβολική τιμή για την επισκευή του δικτύου ίδρυυσης. Από εκεί και μετά, για το νερό της άρδευσης επιβάλλεται να είναι χαμηλή τιμή, γιατί το κόστος για την ίδρυυση είναι απαγορευτικό από τους, για τους αγρότες να το χρησιμοποιήσουν. Είναι αρδευόμενες περιοχές, τα οποία οι αγρότες λόγω της τιμής τους δεν αρδεύουν τα χωράφια τους. Μετά πρέπει το νερό να μην μπει σε μια εταιρεία ΑΕ, γιατί είναι προθάλαμος για την ιδιωτικοποίησή του. Εμείς θέλουμε το νερό να είναι ή με κρατικός φορέα να το διαχειρίζεται ή η υπηρεσία του Δήμου να το διαχειρίζεται το νερό. Να μην γίνει ΑΕ, γιατί βλέπουμε και στην Ελλάδα έχουν αρχίσει οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας όπως είναι στη Θεσσαλονίκη και ιδιωτικοποιούν το νερό. Πουλάνε μετοχές. Δεν υπάρχει όμως για το Δήμο από Κόρονα κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει, επειδή όμως είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτή η στόχευση έχουν μακροχρόνια, τώρα δεν υπάρχει. Αλλά για να κάθε σκέψη να αποκλειστεί για την ιδιωτικοποίηση του νερού, να μην δημιουργηθεί δημοτική επιχείρηση του νερού, να μην γίνει το νερό εμπόρευμα. Μάλιστα, είστε σαφείς. Να ακούσουμε και εσάς, κύριε Σγουράκη, τι λέτε. Ακούστε, καταρχήν πρέπει και εγώ να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε κάτοικοι του Αποκόρωνα και έχουμε αυτό το πλούτο. Αλλά είμαστε και πολύ άτυχοι. Γιατί εν έτη 2019 είπαμε και ακούστηκαν εδώ τα θέματα, αμυαντοσωλήνες ακόμα, ανεπαρκή δίκτυα, εμφιαλωμένο νερό στην πλειοψηφία, θα έλεγα, του αποκρονιώτικου των δημοτικών ενωτήτων. Τον, ναι, του αποκρονιώτικου κόσμου και ιδιαίτερα στο δέος Δήμο Βάμου και στον τέος Δήμο Γεωργιούπολης. Δεν είναι δυνατόν η Γεωργιούπολη να παίρνει από το ταχυδιηλιστήριο της λίμνης του Κουρνά νερό και ο Δήμος Βάμου να παίρνει λειψό νερό, ανακατεμένο με νερό του ΟΑΔΙΚ, δηλαδή νερό ζούρμπου για ίδρευση. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Και βέβαια έτσι θέλω να σχολιάσω κάτι που άκουσα από τον Δήμαρχο, ότι ο Ρίμαν σε λέει και μια μελέτη, έφτιαξε μια μελέτη άρδευση του τέλου Δήμου Βάμου. Δήμαρχε, έχω την εντύπωση ότι δεν θυμάστε καλά. Την πήρατε έτοιμη αυτή με όλες τις εγκρίσεις. Έτσι, αυτή τη μελέτη άρδευση, την οποία μάλλον δεν τη γνωρίζατε κιόλα. Και τελευταία έχει την τύχη αυτή, βεβαίω, και να ενταχθεί να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα τη περιοχή του Δήμου Βάμου, διαχρονικό θα έλεγα. Θέλω όμω να πω δύο πράγματα. Παλιότερα, κοιτάζαμε οι περισσότεροι τη μεριά των πηγών, δηλαδή τη μεριά των Αρμένων, του Στήλου κτλ. Και ζητούσαμε ειδικά στο βρυανατολικό Αποκόρωνα, δηλαδή στον τέος Δήμο Βάμου, νερό να πάρουμε από εκείνη τη μεριά. Η υπεράτληση που συνέβαινε σε αυτές τις πηγές δημιουργούσε ξηράνσεις σε παραποτάμια ή ποτάμια νερά. Έτσι. Αυτό και πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι οι οποίοι έδωσαν άλλη κατεύθυνση στο Δήμο Αποκορώνου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και σήμερα μέσα από τη δικιά μας την παράταξη. Και είναι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, που είπαν ότι όχι, πρέπει να σταματήσουμε αυτό. Νερά υπάρχουν στην περιοχή της Κρυονερίδας, άφθονα και ποιοτικά νερά, και από εκεί να στρέψουμε την προσοχή μας. Είναι και προς τιμή της νης δημοτικής αρχής, η οποία συνέχισε αυτή τη λογική και οι μελέτες που υπόβαλε και σωστά, και τις στηρίξαμε και συμφωνήσαμε και τις ψηφίσαμε, πολύ σωστό είναι σαν έργο, να στραφούν πραγματικά από εκείνη την περιοχή και να δώσουν καθαρό νερό και στη Γεωργιούπολη, στο Δήμο Γεωργιούπολης, αλλά και σε ένα μεγάλο μέρος του Δήμου Βάμου. Έτσι. Αυτό δεν φτάνει όμως. Είπα και προηγουμένως ότι ο βιολογικός είναι μια προϋπόθεση για να έχουμε καθαρά νερά στις πηγές. Αυτό το πράγμα το αφήσαμε, είπα, στην άκρη και περιμένει. Δεν έπρεπε να τα αφήσουμε στην άκρη, έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να το προχωρήσουμε παράλληλα με άλλα θέματα και όχι να περιμένουμε να προχωρήσουν κάποια άλλα και μετά θα έρθει και η σειρά του. Η σειρά του ήταν να έχει έρθει από προχθές. Έτσι, και επειδή μίλησα συγκεκριμένα για τους βιολογικούς, δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό. Θέλουμε λοιπόν ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέω, για να είμαστε, να θεωρούμαστε εντελώς τυχεροί, πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα στη βρύση μας και στα χωράφια μας. Άμα δεν το έχουμε αυτό, είμαστε μόνο θεωρητικά τυχεροί. Έτσι. Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν τις θέσεις σας και για τη διαχείριση των υδάτων. Θα ήθελα μια κουβέντα ακόμα από εσάς. Μια κουβέντα σε αυτά που είπε ο κύριος Γουράκης.
Είπα και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Τα προβλήματα ήταν πολλά. Ζητούμε λοιπόν από την παρούσα Δημοτική Αρχή να τα λύσει ό,τι δεν είχε λυθεί όλα αυτά των δεκαετιών. Παραδέχονται λοιπόν ότι έχουν δρομολογηθεί αρκετά, ασφαλώς και επιβάλλεται να γίνουν και κάποια άλλα. Γι' αυτό είπαμε και ότι ο σχεδιασμός ήταν και είναι δεκαετής. Αυτό είναι θετικό πάντως, ναι, το ότι έτσι. Παραδέχονται ότι δρομολογήθηκαν κάποια έργα. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής και πριν περάσουμε στο αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, θα συζητήσουμε για τις αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν το χειμώνα που μας πέρασε, κύριε Κουκιανάκη. Ζημιές οι οποίες συνέβησαν όχι μόνο στο οδικό δίκτυο, καταγράφηκαν όχι μόνο στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε μνημεία του Αποκόρουνα. Και θα ήθελα να ακούσουμε τις θέσεις όλων των επικεφαλής των παρατάξεων. Έχω συζητήσει όμως κάτι το οποίο θα ήθελα να γίνει σεβαστό σαν πρόταση. Θα ακούσουμε μια τοποθέτηση για τη βιομηχανία επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιοργείων. Να. Θα ρωτήσουμε, κύριε Σγουράκη, θα έχουμε το χρόνο εφόσον όλοι είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, ψηφίζω Κρήτη. Συζητάμε απόψε με τους υποψηφίους δημάρχους του Αποκόρωνα. Θα ήθελα να ρωτήσω για τις αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν το χειμώνα που μας πέρασε. Και θα απευθυνθώ αρχικά σε εσάς, κύριε Κουκιανάκη, μιας και σε εσάς πέφτει το μεγάλο βάρος. Εκτός από τις τεράστιες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, είστε βέβαια πιο τυχεροί σε σχέση με άλλες περιοχές των Χανίων, εκτός όμως από αυτές τις καταστροφές, είχαμε και ζημιές σε μνημεία, όπως στην Ελληνιστική Γέφυρα στις Βρύσες. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο σχεδιασμός σας συνολικότερα για τη συντήρηση των μνημείων της περιοχής του Αποκόρωνα. Μια συνδυαστική ερώτηση, λίγο γρήγορα θα ήθελα τις απαντήσεις σας για να θίξουμε ένα ακόμη θέμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή ήταν και λίγο άτυχη. Διότι έπρεπε να πορευτεί μέσα σε οικονομική κρίση και παράλληλα να αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης ή τις πυρκαγιές. Να θυμίσω λοιπόν και να φρεσκάρω τη μνήμη όλων μας ότι στις 26 Οκτωβρίου του 2017 είχαμε την πρώτη θεομηνία. Είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές στον Αποκόρωνα το καλοκαίρι του 2018. Ήρθε η τρίτη θεομηνία στις 14 και 15 Φεβρουαρίου του 2019 για να μας αποτελειώσει η επόμενη θεομηνία στις 25 και 26 Φεβρουαρίου πάλι του 2019. Δηλαδή, εμείς βρισκόμαστε τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου σε κατάσταση έκτασης ανάγκης. Θρυνήσατε και την απώλεια ενός ανθρώπου. Και αυτό ήταν και το πιο τραγικό, θα έλεγα εγώ από όλα. Είναι ένας τραγικός επίλογος που αν το είχαμε αποφευθεί, όλα τα άλλα φτιάχνουν. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, και την κοινωνία κρατήσαμε όρθια, και την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη κρατήσαμε όρθια. Γιατί είχαμε στο πλευρό μας την ίδια την κοινωνία. Απευθύνθηκαμε στην κοινωνία και είχαμε τη στήριξη της κοινωνίας. Εμείς με τις συνθήκες, αφού καταγράψαμε τα προβλήματα από κόρονα, παρεμβήκαμε σε περιφέρεια και υπουργεία, βρήκαμε τα απόκριση, φέραμε τα χρήματα. Και με τις συνθήκες του κατεπήγοντος, με το άρθρο 32, προσπαθήσαμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, προκειμένου να πάμε σε 2-3 χρόνια πίσω, κατηγορηθήκαμε γι' αυτό, μιας και πετύχαμε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις από όλους τους δήμους του νομού. Όταν άλλοι είχαν 7-8%, εμείς είχαμε 29-30-35% εκπτώσεις. Από τη μια μεριά κατηγορούμαστε γιατί δεν έχουν παρέμβει σε όλα τα χωριά του Αποκόρωνα και από την άλλη μεριά πάλι κατηγορούμαστε γιατί πήγαν με τις συνθήκες του κατεπήγοντος με το άρθρο 32. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν. Τα καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή ένα εργοτάξιο είναι ο Αποκόρωνας. Σιγά σιγά μέχρι 31 Αυγούστου που είναι παρούσα Δημοτική Αρχή θα έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα. Έχουν δυστυχώς υποστεί τεράστιες ζημιές το αγροτικό οδικό δίκτυο, το δημοτικό οδικό δίκτυο, η παλιά Εθνική Οδό, η νέα Εθνική Οδό. Έχουν βγει χρήματα αρκετά, για όλα δεν θέλω να αναφερθώ, τα έχω πει πολλάκις, τα οποία θα επουλώσουν, θα έλεγα, τις πληγές και μάλιστα θα δημιουργήσουν και συνθήκες καλύτερες. Γιατί το εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός αυτό. Έτσι θα πρέπει. Έτσι ακριβώς. Και οι υποδομές να γίνουν καλύτερες και να είμαστε και πιο φιδωλοί, αν θέλετε, στην κατασκευή και πιο προσεκτικοί στην κατασκευή των έργων. Θεωρώ λοιπόν και στον τομέα αυτό πέτυχε η παρούσα Δημοτική Αρχή. Αν και επαναλαμβάνω, ήταν πολύ δύσκολο το όλο γίγνεσθε όπως διαμορφώθηκε, μια και τα χτυπήματα ήταν αλλεπάλληλα. Είχαμε χτυπήματα επομένως και στα μνημεία μας. Με μια πάρα πολύ σύντομη παρέμβαση, και ευχαριστώ δημόσια την κυρία Βλαζάκη, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία ήρθε άμεσα στο μνημείο, σε αυτό το μοναδικό μνημείο στην Κρήτη, στην Ελληνική Καμάρα, 2.500 ετών, έχουν ήδη, η μελέτη έχει ολοκληρωθεί,
Έχει ήδη ανατεθεί το ποσό των 300.000 ευρώ και από την καθήλυνα αρμόδια την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Χανίων, θα παρέμβουν και θα δημοπρατηθεί το έργο και θα συμβασιοποιηθεί και θα εκτελεστεί. Έχουν υποστεί όμως και άλλα μνημεία μαζί μια. Θα πρέπει λοιπόν να στρέψουμε το βλέμμα και προς αυτά, προς αυτή την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω ότι η στόχευση της παρούσας Δημοτικής Αρχής ήταν πολύπλευρη. Ήταν σε πολλά μέτωπα. Ασφαλώς και υπάρχουν πολλά να λυθούν ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εκείνοι οι οποίοι λέμε ότι και κοιτάζοντας τους αποκορνιώτες και τις αποκορνιώτες στα μάτια, τους λέμε ότι και τη δύναμη ψυχής διαθέτουμε και την κατάθεση ψυχής διαθέτουμε, αλλά και την όρεξη να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο έχουμε δρομολογήσει. Μάλιστα. Κύριε Σγουράκη, ο δικός σας σχεδιασμός, ο σχεδιασμός της δικής σας παράταξης για τη συντήρηση των μνημείων της περιοχής σας, ποιος είναι? Και κάτι ακόμα θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε πολύ πολύ σύντομα. Αν θεωρείτε ότι η επόμενη δημοτική αρχή που θα προκύψει θα έχει ένα βαρύδιο που θα είναι αυτό της αποκατάστασης των ζημιών? Ακούστε, εμάς ο πλούτος μας στον Αποκόρωνα είναι πολύ μεγάλος και πολύμορφος. Ένα από αυτά είναι και τα μνημεία. Θεωρώ και δεν θα πει κανένας εδώ πέρα ότι δεν θα κάνει την προσπάθειά του. Πρέπει να την κάνει, θα πρέπει όμως και οι υπηρεσίες που απευθύνεται, γιατί θα απευθυνθεί υποχρεωτικά προς τις υπηρεσίες, να δουλέψουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και να είναι μέσα στους χρόνους που απαιτούνται. Δύσκολο βέβαια για αρχαιολογικές υπηρεσίες όταν εμπλέκονται. Δύσκολο για αρχαιολογικές υπηρεσίες να μιλήσουμε για ταχύτητα. Πρέπει όμως να γίνει αυτό. Δηλαδή, ακούγοντας, ας πούμε, για την ελληνική γέφυρα. Είχε στείλει ο Δήμος κάποια στιγμή μια επιστολή ότι η γέφυρα αυτή χρήζει και πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες επισκευών κτλ. Θεώρησε βεβαίως ότι το καθήκον του το έκανε, αλλά δεν είναι αυτό που λέω κριτική προς το Δήμο. Είναι πραγματικά μια κριτική και προς την υπηρεσία που απευθύνθηκε αυτή η επιστολή για το πώς λειτουργήσε από τότε μέχρι σήμερα. Έπρεπε να δημιουργηθεί το πρόβλημα για να έρθει να παρέμβει. Έτσι. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεπεραστούν και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας αυτό, στο να ξεπεραστούν. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σημειώσω, στο λίγο χρόνο, πρέπει να σημειώσω το εξής, ότι το άρθρο 32, που είναι διαδικασία του κατεπήγοντος για τις δημοπρατήσεις, τι λέει? Λέει ότι απευθύνεσαι σε τρεις εργολάβους και ζητάς προσφορές. Η Δημοτική Αρχή δεν απευθύνθηκε σε τρεις εργολάβους. Μην γελιόμαστε. Απευθύνθηκε σε ένα εργολάβο και του ζήτησε να φέρει τρεις προσφορές. Και έτσι έδωσε αυτά τα έργα. Όταν λοιπόν ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι ο ίδιος εργολάβος που ανέλαβε ένα έργο έχει πάρει και τα πήγα στο Συμβούλιο τις αποφάσεις αυτές. Έχει δώσει αλλού εκτόσεις 50-60% και σε εμάς 29%, προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Όταν ο εργολάβος για να φτιάξει το γήπεδο στο νέο χωριό έδωσε έκπτωση, με συγχωρείτε, 13%. Και ένα γήπεδο στήχησε 250 χιλιάρικα περίπου για την επισκευή του. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό νούμερο και έχει πάρει και τις μομφές η Δημοτική Αρχή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να πω, εμείς προτείναμε με την ίδια διαδικασία του άρθρου 32 να καλεστούν οι εργολάβοι που είναι στα Χανιά, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ανοιχτά, μέσα από το σύνδεσμο που έχουν και μέσα από το τεχνικό επιμελητήριο. Όταν λοιπόν το φέραμε και επειδή γνωρίζανε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες από αυτούς και θα μπλοκάρουν τα έργα, το δέχτηκε η Δημοτική Αρχή. Το δέχτηκε όμως πότε? Το δέχτηκε όταν πήγαμε να δημοπρατήσουμε έργα της τάξεως πολύ χαμηλότερων ποσών, 70.000, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Έτσι. Ναι. Και μας κατηγόρησε κιόλας. Μας κατηγόρησε κιόλας. Μας κατηγόρησε κιόλας, τελειώνουμε αυτό. Μας κατηγόρησε ότι μπλοκάραμε πληρωμές που δεν είχαν δρομολογηθεί με νόμιμο τρόπο, που με αυτά τα λεφτά θα τις πλήρωνε. Αυτά έλεγε στους εργολάβους. Εμείς με αυτά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαφανείς, ξεκάθαρες και βέβαια να δοθούν οι προτεραιότητες και όχι να χρησιμοποιούνται, και θα την ξαναπώ την έκφραση, ρουσφετολογικά αυτές οι παρεμβάσεις. Κύριε Μελισσάκη. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι έχω παρατηρήσει το χειμώνα πλημμυρίζουμε, πνιγόμαστε, το καλοκαίρι κυγόμαστε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θεομηνία, έτυχε, είμαστε άτυχοι? Δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κυβέρνηση, προγράμματα και έργα αντιπλημμυρικά. Γιατί δεν δίνουν προστιθέμενη αξία. Δεν μπορείς στα αντιπλημμυρικά έργα ούτε διόδια να βάλεις να κόβεις εισιτήρια, ούτε εισιτήρια στα λιμάνια όπως είναι στα αεροδρόμια. Το πολύ πολύ να πνιγούν φτωχοί άνθρωποι, το καλοκαίρι να καούν όπως έγινε στο Μάτι πέρυσι,
στους 100 συνανθρώπους μας. Έχει αποσταθρωθεί το δασταρχείο, η δασική υπηρεσία. Έχει υποστελεχωθεί. Οι δασολόγοι που ήταν υπεύθυνοι να κάνουν, να διανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, δεν υπάρχουν. Επιστημονικό προσωπικό δεν διορίζονται. Με αποτέλεσμα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Εμείς ζητάμε ότι πρέπει άμεσα η αγροτική οδοποιία να αποκατασταθεί. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι, πάρα πολλά νερά, τεράστια βλάστηση και θα έχουμε το εξής πρόβλημα. Τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα δεν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν την αιστεία της Πυρκαγιάς, γιατί υπάρχει κατεστραμμένο το αγροτικό οικοδίκτυο. Και ξέρουμε ότι αν δεν σβήσει η Πυρκαγιά σε πρώτο χρόνο, κάνει πολλαπλάσιες καταστροφές. Μετά, με τα μνημεία, άμεσα χρειάζεται να αποκατασταθούν και η Ελληνική Καμάρα, η οποία ήρθαν κάποια αρχαιολόγοι, είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. Έχει από την πλευρά την Ανατολική, έχει βάση, έχει πάρει κλίση, έχουν φύγει πέτρες, ογκόλυθοι, οι οποίοι λειτουργούν για τη στατικότητά της, άμεσα πρέπει να αποκατασταθεί. Να αποκατασταθεί. Ναι, και να συντηρηθεί. Πολύ ωραία. Κύριε Καραγιαννάκη, σε σχέση με τις αποκαταστάσεις των μνημείων και επιγραμματικά, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν είχαμε πολλές καταστροφές στο Δήμο του Αποκόρωνα και ειδικά σε εμάς, επειδή έχουμε τον ποταμό Κυλιάρη. Ο ποταμός Χιλιάρη κάθε χρόνο πλημμύριζε μια φορά και έναν καιρό. Επί δημαρχίας μου, λοιπόν, είχαμε κάνει κάποιες λιθοδομές σε συνεργασία με το δασαρχείο και νομίζω ότι αυτές έσωσαν την κατάσταση σε εμάς τώρα, με αυτές τις καταστροφές. Αν και πλημμύρισε, δεν είχαμε αλλαγή συνόρων στα χωράφια των ανθρώπων όπως είχαμε στην... Σε όλες τις άλλες περιοχές εδώ, στην Πλατανιά ειδικά. Είχαν γίνει τότε επί εποχής δημαρχίας μου 98-2006 αρκετές λιθοδομές στις όχθες του ποταμού, που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα νομίζω να σώσει την κατάσταση όσον αφορά, γιατί πλημμύρισε πάλι το ποτάμι, αλλά δεν έκανε ζημιές τεράστιες στο χώρο το αυτό. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι με βάση την πρώτη θεομηνία του 2017 έγινε μια ενεργοποίηση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο του Αποκόρωνα και με μένα και με την κυρία Βαγιονάκη που έγινε, βοηθήσαμε όλοι και έχει μπει σε διαδικασία η εκπόνηση μιας μελέτης για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού της λεκάνης απορροής του ποταμού Κυλιάρη, η οποία είναι μια σοβαρή μελέτη, η οποία εκπονείται αυτή την εποχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο. Και αυτό θα έχει σαν συνέπεια την επόμενη δημοτική περίοδο, αν βρεθεί η χρηματοδότηση, αφού θα είναι έτοιμη η μελέτη, να γίνει κάτι, ένα ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό και όχι μόνο και φυσιολατρικό έργο στην περιοχή. Αυτά όσον αφορά τις καταστροφές, για τα μνημεία χρειάζεται η συνεργασία της αρχαιολογίας. Εγώ επί εποχής μου, δημαρχίας μου, είχα καλή συνεργασία και είχαν εκπονηθεί διάφορες μελέτες. Υπήρχαν έτοιμες μελέτες για διάφορα μνημεία. Δυστυχώς παρέμειναν από τις επόμενες δημοτικές αρχές στο ντουλάπι των αζήτητων. Και μιλώ συγκεκριμένα για τον νερόμυλο του Στήλου, και επίσης το, ένα ελαιοτριβείο το οποίο ήθελα να κάνουμε μουσείο ελιάς στο νέο χωριό του Αποκόρωνα. Μάλιστα. Επί προσωπικού θα ήθελα το λόγο. Θα ήθελα μια τελευταία τοποθέτηση πάρα πολύ σύντομη από όλους σας. Θα ήθελα για το ποιο λόγο να επιλέξει ο Αποκορωνιώτης τον δικό σας συνδυασμό προσερχόμενος στην Κυριακή στις Κάλπες. Σε αυτό το λίγο χρόνο μπορείτε να τοποθετηθείτε, κύριε Κουκιανάκη. Να ξεκινήσω όμως αυτή τη φορά με τον κύριο Μελισσάκη. Εμείς καλούμε τον κόσμο το Αποκόρωνα να ψηφίσει λαϊκή συσπήρωση, γιατί θα είμαστε στήριγμα και αποκούμπι του σε κάτι διεκδίκηση για να έχει καλύτερη ζωή. Οι περισσότεροι νέοι του Αποκόρωνα είναι πτυχιούχοι και δουλεύουν δουλειές του ποδαριού με 12 ώρα, 6 μέρη ή 7 μέρες τη βδομάδα με μισθό πείνας. Αυτό πρέπει να αντικατασταθεί. Εμείς λέμε ότι όμορφος είναι ο Αποκόρωνας όταν οι εργαζόμενοι, οι εργάτες και οι αγρότες του Αποκόρωνα
δουλεύουν πενθήμερο, 7 ώρες με σταθερή δουλειά και έχουν ελεύθερο χρόνο και μισθό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες τους. Δεν διανοούμαστε να δουλεύουν δημοτικοί υπάλληλοι με 5-8 μήνες συμβάσεις, όπως είναι στο συνεργείο καταθαριότητας σε διοικητικό προσωπικό, με 500 ευρώ μηνιάτικο και όταν μάθουν τη δουλειά, φεύγουν, τους ρίχνουμε στον κοιάδα της ανεργίας, παίρνουμε άλλο προσωπικό, μαθαίνει τη δουλειά, απολύονται οι άλλοι, παίρνουν καινούργιο και ούτω καθεξής. Αυτό το πρόβλημα ταλανίζει πολύ κόσμο και το θεωρώ κύριο. Εμείς θεωρούμε όμορφο τον αποκόρονα όταν έχει ευτυχισμένους κατοίκους. Μάλιστα. Κύριος Γουράκη. Καταρχήν θέλω να πω ότι λυπάμαι που δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης αυτό που έθεσα. Θα το ξεπεράσω όμως. Θα μου δοθεί η ευκαιρία. Θα μου δοθεί η ευκαιρία δημόσια στο δημόσιο διάλογο, βεβαίως. Αφού το θίξατε, θα ζητήσω από όλους με μία απάντηση όμως μονολεκτικά, ναι ή όχι, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτή την προοπτική, δηλαδή με την προοπτική δημιουργίας βιομηχανίας. Δεν έχει νόημα αυτό το ερώτημα έτσι όπως το θέτε. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Ότι δεν υπάρχει νομίζω ότι υπάρχει δημόσιος διάλογος και θα το θέσω στο δημόσιο διάλογο έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι εμείς διαμορφώσαμε μία άποψη, μία αντίληψη για τον αποχώρα. Την έχουμε, την διαμορφωμένη, τη λέμε και την προβάλλουμε σε κάθε κατεύθυνση. Δεν την αλλάζουμε αυτή την αντίληψη. Ούτε κάτω από πιέσεις, ούτε κάτω από εκβιαστικά διλήμματα και ούτε κάτω από, και θέλω να τη διαβάσω αυτό, από παρεμβάσεις ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων στις εκλογές του αποκόρονα. Λοιπόν, φτιάξαμε μια δημοτική ομάδα η οποία αποτελείται από ανθρώπους που μέχρι τώρα είχαν δραστηριοποιηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από ανθρώπους νέους, με αυθορμητισμό, με όρεξη, με διάθεση, διαμορφώσαν μια αντίληψη που αυτός ο κόσμος μπορεί να την υλοποιήσει. Ο κόσμος αυτός έχει όλες τις πολιτικές αντιλήψεις, ο καθένας έχει τις δικές του και καλά κάνει και τις έχει. Εμείς συμφωνήσαμε σε ένα πράγμα, ότι το όραμά μας για τον αποκόρονα είναι αυτό που λέμε και αυτό που περιγράφουμε στα έντυπά μας. Ζητάμε λοιπόν από τον αποκορονιώτη να μην ενδώσει σε αυτά τα λόγια των εκατομμυρίων, βλέπει εξάλλου πού πάει ο αποκόρονας, να στηρίξει δημοτικές ομάδες. Βλέποντας τη δημοτική ομάδα και το ψηφοδέλτιο σαν σύνολον, χωρίς να βλέπει μονάχα τον Δήμαρχο ή μονάχα τους συμβούλους. Θα τους δει σαν ενιαία ενότητα, γιατί μοναχός του και όποιος δεν είναι σε θέση να αποκεντρώσει εξουσίες, να αποκεντρώσει αρμοδιότητες, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Όλοι μαζί λοιπόν εμείς προχωράμε, ζητάμε και διεκδικούμε τον ψήφο του αποκορονιώτη. Μάλιστα. Κύριε Κουκιανάκη, και να προσθέσετε και αυτό το οποίο ζητήσατε, μια απάντηση πολύ σύντομη. Μια μικρή παρένθεση όσον αφορά το επί προσωπικού. Πορεύτηκα στη ζωή μου με ηθική και τιμιότητα και δεν δίνω το δικαίωμα σε κανένα να προσβάλλει αυτή την πορεία της ζωής μου. Το 50 και 60% και το 40% αφορά τις τακτικές δημοκρατήσεις. Το 13% στο γήπεδο δεν αφορά έργο, αφορά προμήθεια. Που οι προμήθειες δίδονται, όπως ξέρουν πολύ καλά οι συνομιλητές, 4 και 5%. Το ξεπερνάω, γιατί είχα πει και το λέω για άλλη μια φορά. Δεν νοείται ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης τον εαυτό του να είναι δήμαρχος και μετά τις εκλογές να έχουμε καταφέρει να έχουμε διχάσει την κοινωνία. Γι' αυτό θα πρέπει το βλέμμα όλο μας, η σκέψη όλο μας να είναι η επομένη των εκλογών. Και μέσα από την ενότητα και την ομοψυχία να περάσουμε τα μηνύματά μας προς την κοινωνία, γιατί έτσι ακριβώς το επιθυμεί και το θέλει η κοινωνία. Εν ηρεμία να πορευτούμε, έχοντας το γνώμονα ότι ο αποκόρονας και πρέπει και μπορεί να πορευτεί προς έργα ειρήνης και ανάπτυξης. Μάλιστα. Ολοκληρώσατε, φαντάζομαι. Να κλείσουμε τον κύριο Καραγιαννάκη. Ναι. Για ποιο λόγο να επιλέξει ο αποκορονιώτης λοιπόν, στο δικό σας συνδυασμό? Στην αυτοδιοικητική μας ομάδα παράταξη συνυπάρχουν η εμπειρία του παρελθόντος και ο νεανικός αυθορμητισμός άψογα δεμένα. Αυτά τα δύο πράγματα. Αυτό είναι σαν συνέπεια να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, τα υπαρκτά, τα οποία υπάρχουν και τα
παραδεχτήκαμε όλοι ότι υπάρχουν μέσα από αυτό το διάλογο το προεκλογικό. Υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας, υπάρχουν προβλήματα διαχείρισης, υπάρχουν. Τα προβλήματα δεν θα λυθούν βέβαια ποτέ έτσι. Συνέχεια, όταν λύνεις ένα πρόβλημα, δημιουργούνται άλλα. Δεν θέλω να κάνω μομφές σε κανένα αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να πω όμως και να κάνω καθαρό στον κάθε αποκορονιώτη και αποκορονιώτησα είναι ότι η εμπειρία του παρελθόντος μαζί με τον ενιακό αυθορμητισμό που διαθέτουμε μέσα στο ψηφοδέλτιό μας είναι ικανά για να δώσουν την σοβαρότητα που απαιτείται στη λύση των προβλημάτων. Είναι ικανά αυτά τα δύο στοιχεία να λύσουν προβλήματα αύριο. Άλλωστε, και εγώ έχω δώσει δείγματα τέτοιας γραφής στην οκταετή μου θητεία. Γι' αυτό ακριβώς κοιτάζω τους αποκορονιώτες και τις αποκορονιώτες στα μάτια, τους λέω ότι ζητάμε την ψήφο τους, διότι είμαστε μια σοβαρή και αξιόπιστη πρόταση που μπορεί να λύσει προβλήματα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας στην απόψινη εκπομπή. Καλή συνέχεια στον δρόμο προς τις κάλπες. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την διοίκηση του Μινώα Παλάς που μας φιλοξένησε. Ένα ακόμα βράδυ και βεβαίως εσάς κυρίες και κύριοι. Καλό σας ξημέρωμα.